Τα τρία μυστικά της κάθε επιτυχημένης γράμμωσης. Ποια είναι? Που αν τα κάνεις αυτά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποτύχεις. Θα έχεις πετύχει το στόχο σε ένα τρίμηνο μέχρι το καλοκαιράκι. Θα είσαι ακριβώς εκεί που θέλεις. Ποια είναι αυτά τα τρία μυστικά? Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο, όπως είπαμε, θα καλύψουμε τα τρία μυστικά μιας επιτυχημένης γράμμωσης. Ωραία. Ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο δεν είναι μυστικό και γι' αυτό δεν το μετράω καν στη λίστα, η οποία είναι η διαλυματική νηστεία. Ωραία. Εάν δεν κάνεις διαλυματική νηστεία, δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται κλπ. Τσέκαρε το link κάτω στην περιγραφή, όπου δείχνω πώς έχασα εγώ 10 κιλά λίπους μέσα σε 3 μήνες, μέσω της διαλυματικής νηστείας. Η διαλυματική νηστεία κυρίως βοηθάει στο να μην πεινάς τόσο, στο να είσαι πιο παραγωγικός στη δουλειά σου, στο να έχεις πιο πολύ διάβια και στο να, να χρειάζεται να αφιερώνεις πολύ λιγότερο χρόνο πάνω στο κομμάτι της διατροφής, της δίαιτας, στην προετοιμασία. Δεν έχει προετοιμασία γευμάτων, δεν έχει τάπερ, δεν έχει ιστορίες. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, έχουμε ως προαπαιτούμενο ότι πρέπει να ακολουθείς ένα σωστό πλάνο διαλυματικής νηστείας, για παράδειγμα. Ωραία. Εφόσον φύγει αυτό από τη μέση, ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνεις για να μην αποτύχεις? Που τι σημαίνει τι? Και το καλύτερο πλάνο του στον κόσμο να έχεις, και το καλύτερο δάσκαλο, και το καλύτερο. Λένε για τους ηθοποιούς στο Hollywood. Α, αυτός, ναι, χαίρομαι πολύ. Έχει τα καλύτερα φάρμακα, έχει τους καλύτερους γιατρούς και το καλύτερο ένα και το καλύτερο. Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, αλλά εάν δεν κάνει ακόμα και αυτός αυτά τα τρία πράγματα, θα αποτύχει. Απ' την άλλη, ένα άτομο που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, δεν έχει καν πρόσβαση στο ίντερνετ και έχει αυτά τα τρία πράγματα, θα πετύχει. Ωραία, τι είναι αυτά τα τρία πράγματα? Λοιπόν, το πρώτο είναι η καθυστερημένη επιβράβευση. Η καθυστερημένη επιβράβευση είναι ότι θα κάνεις κάτι τώρα και θα επιβραβευτείς σε 3 μήνες από τώρα ή σε 2 εβδομάδες από τώρα. Δηλαδή, εάν ακολουθείς τώρα ένα πλάνο, δεν θα δεις τα αποτελέσματα αύριο, αλλά σε 2 εβδομάδες. Έτσι λειτουργεί το σώμα. Εντάξει. Τώρα, στην εποχή που ζούμε, των social media, στην εποχή που θα ανεβάσεις μια φώτο στο Instagram, θα πάρεις αμέσως και τα like σου. Έτσι. Με το που ανεβάζεις φώτο, βλέπεις πόσα like πήρε. Μετά, ανεβάζεις ένα story, βλέπεις πόσοι το είδαν το story. Αμέσως παίρνεις την επιβράβευση, την επιβεβαίωση. Okay. Όσο δύσκολο ήταν παλιά, είναι επί 10 φορές πιο δύσκολο τώρα, 100 φορές πιο δύσκολο, μη σου πω. Τώρα που έχουμε μας έχουν κάνει αυτή την πλήση εγκεφάλου τα social media και μας κάνουν να μην έχουμε υπομονή. Okay. Οπότε, αυτοί που είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν κάτι τώρα και να δουν το αποτέλεσμα σε 2 εβδομάδες, είναι αυτοί που θα νικήσουν. Γιατί ό,τι και να κάνεις τώρα, θα περιμένεις 2 εβδομάδες, θα δεις το αποτέλεσμα. Και θα είναι καλό ή κακό. Και με βάση αυτό θα αλλάξει το πρόγραμμά σου και σιγά σιγά θα πετύχεις το στόχο σου. Έτσι. Γιατί δεν πετυχαίνει ο κόσμος? Ακολουθεί ένα πλάνο, ξυπνάει την επόμενη μέρα, κοιτάζει στον καθρέφτη, ανεβαίνει στη ζυγαριά. Α, δεν πέτυχε. Α, πέτυχε. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να πέτυχε, μπορεί να μην πέτυχε. Αλλά δεν το ξέρεις την επόμενη μέρα. Πρέπει να περιμένεις. Και αυτό δεν χωράει στον εγκέφαλο πολλών ανθρώπων. Γιατί είναι εποχές που ζούμε τέτοιες. Αλλά αυτό τι το κάνει? Το κάνει τόσο πιο εύκολο για αυτούς που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν, για να νικήσουν και να πετύχουν αυτό το 1% που δεν το έχει πετύχει κανείς άλλος. Έτσι, καθυστερημένη επιβράβευση λοιπόν. Θα κάνεις κάτι τώρα και πρέπει να περιμένεις 2 εβδομάδες, 1 μήνα, για να δεις το αποτέλεσμα. Δεν θα το δεις αύριο. Okay. Αν το αντέχει αυτό η ψυχή σου, τότε θα είσαι πάρα πολύ κοντά στο να πετύχεις το σώμα των ονείρων σου. Πάμε στο επόμενο. Προτεραιότητα. Εντάξει, μπορεί να έχεις τους καλύτερους γιατρούς, τους καλύτερους δάσκαλους, το καλύτερο πρόγραμμα, τα καλύτερα όλα. Αν δεν είναι προτεραιότητα για σένα, αν δεν είναι σημαντικό για σένα, δεν θα έχεις αυτό το σώμα ποτέ. Εντάξει. Δεν έχω χρόνο, μου λένε. Ωραία. Είναι μια βαλίτσα με 1.000.000 ευρώ, 10 ώρες έξω από την πόλη που είσαι τώρα ή το χωριό ή δεν ξέρω πού. Ωραία. Και θα πας ή δεν θα πας? Θα είσαι εκεί σε 10 ώρες ή δεν θα είσαι? Φυσικά και θα είσαι. Άρα τι σημαίνει? Ότι έχεις χρόνο. Όλοι έχουμε τις ίδιες 24 ώρες. Εντάξει. Τι σημαίνει? Ότι δεν έχεις χρόνο για αυτό. Γιατί δεν έχεις χρόνο για αυτό? Γιατί κάνεις άλλα πράγματα. Οπότε τι είναι? Χαμηλά στις προτεραιότητές σου. Εάν έχεις χρόνο για, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις Netflix, να παίζεις κανένα παιχνίδι ή να πηγαίνεις να ράζεις με τους φίλους σου ή να γκομενίζεις ή να δουλεύεις. Ωραία. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Δεν τα θεωρώ ασήμαντα. Εντάξει, όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά τι είναι πιο σημαντικό από όλα αυτά? Εσύ, το σώμα σου, η υγεία σου. Εάν δεν είσαι διατεθειμένος να το βάλεις αυτό πάνω από όλα αυτά, δεν θα έχεις ποτέ το σώμα που θες. Δεν θα πετύχεις ποτέ αυτή τη γράμμωση που θες. Γι' αυτό και δεν πετυχαίνουν όλοι αυτό το σώμα που θέλουν. Γι' αυτό δεν γραμμώνουν και όλοι. Γι' αυτό και. Έτσι. Μίλαγα με έναν τύπο τις προάλλες και μου λέει: ναι, αλλά δεν θέλω να δώσω λεφτά. Ούτε στο πρόγραμμα, ούτε στο φαγητό, ούτε στη γυμναστική, τίποτα. Περίμενε 3 μήνες σαρώ, θα σε βρω τότε για να ξεκινήσουμε τότε. Γιατί του λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει, μαζεύω λεφτά για να πάρω ένα αμάξι. Του λέω, ωραία, τι να το κάνεις το αμάξι, να πηγαίνω στη δουλειά μου και γυρνάω. Λέω, γιατί ως τώρα πώς πας στη δουλειά σου και γυρνάς. Λέει, με το αμάξι των γονιών μου. Λέω, ωραία, γιατί δεν συνεχίσεις και το κάνεις αυτό, να πάρεις το αμάξι σε 3 μήνες. Μου λέει, όχι, γιατί του λέω, γιατί δεν βολεύει. Του λέω, ωραία, άρα βάζεις τη βολή πάνω απ' όλα. Άρα, όταν βάζεις τη βολή πάνω από το σώμα σου, προφανώς δεν θα έχεις σώμα. Θα είσαι βολεμένος πάντα και θα έχεις σώμα. Εντάξει, προτεραιότητα, παιδιά. Ό,τι και να κάνω, όσο και να χτυπιέμαι, όσο κολοτούμπους και να κάνω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος στο γυμναστήριο ή άτομο που θα πας κλπ. Δεν έχει σημασία, γιατί εσύ δεν τον παίρνεις σοβαρά, για σένα δεν είναι προτεραιότητα. Έτσι, προτεραιότητα, το πιο σημαντικό απ' όλα. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Πειθαρχία. Εντάξει. Τώρα, η πειθαρχία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της γράμμωσης. Τώρα, όταν λέμε πειθαρχία, δεν εννοούμε να τρέχεις 5 ώρες. Δεν εννοούμε να σκοτώνεσαι. Δεν εννοούμε να ξυπνάς 4 τα ξημερώματα. Δεν εννοούμε να μην τρως τίποτα από το πρωί στο βράδυ ή να τρως full άνω στα φαγητά ή πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Έτσι. Όταν λέμε πειθαρχία, εννοούμε απλά να λες όχι. Εντάξει. Έχουμε συνηθίσει όποτε πεινάμε. Όποτε έχουμε λίγο ένα μυδρό αίσθημα πείνας, τι να κάνουμε, πηγαίνουμε στο ψυγείο για να πιάνουμε κάτι. Εντάξει. Αυτό τι λέει, τι λέμε στον εαυτό μας, τι λέμε στις ανάγκες μας, ναι. Ότι είμαστε ένα έρμεο του σώματός μας. Μας πάει το σώμα μας όπου θέλει αυτό. Οπότε, τι είναι η πειθαρχία, να βάλεις ένα όριο. Εντάξει. Μπορείς να πετύχεις το σώμα πάντα ήθελες με 5 προπονήσεις την εβδομάδα αντί για 7. Μπορείς. Μπορείς με 4, μπορείς με 3, μπορείς. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλεις ένα όριο και να πειθαρχηθείς, να αποκτήσεις την πειθαρχία να το ακολουθείς αυτό. Εντάξει. Μπορείς να πετύχεις το σώμα πάντα ήθελες τρώγοντας 1 φορά απ' έξω. Ναι. 2 φορές την εβδομάδα. Ναι. 3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Και κάθε μέρα. Ναι. Αλλά κάπου πρέπει να τραβήξουμε αυτή τη γραμμή και να πειθαρχηθούμε και να πούμε όχι. Εντάξει. Πρέπει να το βρούμε κάπου στη μέση τέλος πάντων. Δεν είναι όλα πάνω στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια στη βολή μας, συνέχεια ό,τι να είναι, συνέχεια να λέμε ναι σε όλα και πάλι να πετύχουμε το σώμα πάντα θέλαμε. Εντάξει. Οπότε. Αυτά τα 3 πράγματα που εφόσον τα κάνεις δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις, τα οποία είναι τι, 1. Καθυστερημένη επιβράβευση, 2. Προτεραιότητα και 3. Πειθαρχία. Και όταν όλα αυτά κουμπώνουν και δένουν με ένα σωστό πρόγραμμα, με ένα σωστό πλάνο, τότε η επιτυχία σου είναι εγγυημένη. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, κουμπώστε αυτό το like, αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσον προφορά, προσεχείτε για να γυμνάζεστε. Peace out.